Κύριε Γιώκα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Για δώστε μας μια εικόνα. Αυτή η εκδήλωση σήμερα τι ακριβώς περιλαμβάνει? Και βεβαίως για τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις ευρωεκλογές και το κεντρικό μήνυμα, θα λέει κανείς, το οποίο εκπέμπει στους ψηφοφόρους. Βεβαίως. Η σημερινή εκδήλωση αφορούσε, όπως είπατε σωστά, τη διακήρυξη κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων με τα οποία το κόμμα μας έχει σχέση, έχει κοινή δράση μπροστά στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και την Κυριακή υπάρχει η επίσημη εκδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων των ευρωβουλευτών. Όπως ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι η μάχη των ευρωεκλογών είναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη για τους λαούς όλης της Ευρώπης και για τον ελληνικό λαό φυσικά συμπεριλαμβανομένου. Είναι μια μάχη η οποία σχετίζεται προφανώς και με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, όμως ταυτόχρονα συνδέεται και με την ίδια την πορεία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλά, για να μην πω σχεδόν όλα, όσα ζούμε, όσα ζει ο ελληνικός λαός, από τα ζητήματα της ακρίβειας, από τα ζητήματα των μισθών, το έγκλημα των τεμπών κτλ. Και πολλά άλλα, στους αγρότες, σε άλλα λαϊκά στρώματα, σχετίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ υπάρχουν δύο ομάδες κομμάτων, δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα κόμματα, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, που υπηρετούν αυτή την πολιτική, στηρίζουν αυτή την πολιτική, συνδιαμορφώνουν αυτή την πολιτική σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και μετά την εφαρμόζουν στη χώρα μας, και υπάρχει και το ΚΚΕ που προσπαθεί να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το χαρακτήρα αυτής της πολιτικής και να την αντιπαλέψει με κάθε τρόπο και στην Ευρωβουλή και φυσικά στη χώρα μας. Αυτό νομίζουμε είναι και το διακύβευμα των επερχόμενων ευρωεκλογών. Το ΚΚΕ πάντως δεν ζητάει πρόωρες εκλογές, μέχρι από ό,τι έχουμε καταλάβει, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία. Αλλά ωστόσο θεωρείτε ότι θα έχουν εθνικό χαρακτήρα οι κάλπες της 9ης Ιουνίου? Δηλαδή θα υπάρξουν μηνύματα αποδοκιμασίας ή... Πάντα σε εκλογικές μάχες βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα, αναμφίβολα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί μέσα από την εκλογική αυτή μάχη να πάρει μια επιβράβευση της πολιτικής της, θέτοντας μάλιστα και κατά τη γνώμη μας εκβιαστικά διλήμματα περί σταθερότητας και αστάθειας. Τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν μέσα από την εκλογική αυτή μάχη να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας. Άρα είναι μια μάχη η οποία προφανώς βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, αυτό που πρέπει να προκύψει από αυτή τη μάχη είναι να δυναμώσει ένα υπαρκτό και ανερχόμενο ρεύμα αφισβήτησης αυτής της πολιτικής. Ήταν ένα ρεύμα το οποίο εκφράστηκε και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, και θεωρούμε ότι αυτό το ρεύμα, ένα υπαρκτό ρεύμα που εκφράζεται στους εργατικούς, στους λαϊκούς αγώνες, στους αγώνες της νεολαίας, μπορεί να εκφραστεί ακόμη πιο δυναμικά σε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών με την υπερψήφιση, με την ενίσχυση ακόμη περισσότερο του ΚΚΕ. Γιατί ξαναλέω, προφανώς είναι μια μάχη από την οποία προκύπτουν πολιτικά συμπεράσματα για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, όμως συνδέεται άμεσα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη στάση που κρατάει κάθε κόμμα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα κόμματα τα οποία υπηρετούν αυτή την πολιτική, η οποία ευθύνεται για όσα ζούμε. Το 90% των νόμων που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή είναι ενσωμάτωση οδηγιών ή άλλων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και το ΚΚΕ, το οποίο αντιμάχεται αυτή την πολιτική, φυσικά προσπαθώντας να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις συνέπειές της. Και αν θέλετε, θα είναι και ένα μήνυμα, και εδώ είναι και το μήνυμα που στέλνουμε και με τη σημερινή εκδήλωση που γίνεται στον Περισσό, θα είναι και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχαν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πολύ μεγάλοι αγώνες. Είδαμε τους αγρότες που βγήκαν στον δρόμο στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Εργατικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Υπήρχαν πολύ μεγάλοι αγώνες
που αμφισβήτησαν πλευρές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εφαρμόζεται σε κάθε χώρα μέλος. Και από αυτή την άποψη, η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα αντίστασης και αμφισβήτησης σε αυτή την πολιτική. Κύριε Γιώκα, επειδή παρακολουθούμε τι γίνεται σε σχέση με τους σχετισμούς στα υπόλοιπα κόμματα, με τις ευρωομάδες κτλ., το ΚΚΕ στο χάρτη των κομμουνιστικών κομμάτων είναι πρώτη δύναμη, να υποθέσουμε, από τα μεγαλύτερα κόμματα της Ευρώπης. Με αφορμή αυτή την εκδήλωση, για δώστε μας μια εικόνα, επειδή να πληροφορηθεί και ο κόσμος και εμείς βέβαια. Κοιτάξτε, η κατάσταση στο κομμουνιστικό κίνημα, στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, είναι από τις. Από τη δεκαετία του 90 είναι σε μια φάση δύσκολη. Υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα τα οποία ενσωματώθηκαν, αλλά διαλύθηκαν, αλλά ενσωματώθηκαν σε αυτή την πολιτική. Ορισμένα από αυτά, ας πούμε, συμμετέχουν στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τη λεγόμενη ομάδα της Αριστεράς, που συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Λοιπόν, όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν και δυνάμεις, κομμουνιστικές δυνάμεις σε μια σειρά χώρες, στην Ισπανία, στη Σουηδία, σε άλλες χώρες κτλ., που κάνουν μια πολύ δύσκολη αλλά πολύ σημαντική προσπάθεια ανασύνταξης του κομμουνιστικού κινήματος και στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Και μια σειρά από κόμματα τέτοια. Το Κόμμα Εργασίας της Αυστρίας, το Κομμουνιστικό Επαναστατικό Κόμμα Γαλλίας, το Ελβετικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας. Ήταν και κόμματα και άλλα που δεν προλαβαίνω να τα αναφέρω. Ήταν και κόμματα που συμμετείχαν στη σημερινή εκδήλωση. Ξαναλέω ότι γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια, δύσκολη, σε έναν πολύ αρνητικό συσχετισμό, αναμφίβολα. Όμως γίνεται μια προσπάθεια ανασύνταξης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε, γιατί έχει ενδιαφέρον που γίνεται στον Περισσό αυτή η εκδήλωση. Ακριβώς, και θεωρούμε ότι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το κόμμα μας, σε συνδυασμό και με την εκλογική ισχυροποίησή του, μπορεί να δώσει ελπίδα, να δώσει ανάσα, να δώσει όθηση σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης. Τώρα, για να έρθουμε πάλι στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, έχει υπάρξει μια πρόταση, ενώ ψευροεκλογών βεβαίως, έχει υπάρξει μια πρόταση για διεξαγωγή debate. Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν αρνητική. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα ήταν καλό να γίνει ένα debate σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών? Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν έχουμε αρνηθεί τη διεξαγωγή debate. Και φυσικά υποστηρίζουμε ότι είναι ακόμη ένα μέσο προκειμένου να γίνουν οι γνωστές οι θέσεις των κομμάτων κτλ. Φυσικά οι όροι που γίνουν το debate όλα αυτά τα χρόνια είναι απογοητευτικοί, μάλλον αποθούν παρά διευκολύνουν το λαό να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα. Να θυμίσω ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές εμείς καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της διακομματικής για να ζωντανέψει η συζήτηση του debate, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από τα άλλα κόμματα. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει με όρους τέτοιους, όμως ξαναλέω ότι η δράση του κόμματος, η δράση του κόμματος και η προεκλογική, αλλά και η συνολικότερη δράση του κόμματος, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε ένα debate. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι τη συζήτηση με το λαό, στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, εκεί που υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα και ζει ο άλλος τα προβλήματά του. Λοιπόν, και φυσικά το debate είναι ένα ακόμη μέσο, αλλά δεν είναι πανάκια. Να σας ρωτήσω και για ένα ακόμα θέμα που έχει συζητηθεί έτσι το τελευταίο καιρό με αφορμή τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Νομίζω τώρα θεωρείται ότι χαλαρώνει και περισσότερο ο τρόπος ταυτοπροσωπίας των εκλογών. Ένα ζήτημα το οποίο θέσατε και στη διακομματική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Γενικά είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, αρνητικοί απέναντι στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Θα μας εξηγήσετε γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, η θέση μας αυτή δεν στρέφεται εναντίον ανθρώπων οι οποίοι κάνουν χρήση αυτής της μορφής. Έτσι. Και όσον αφορά τους εκλογές του εξωτερικού, σε αυτές τις εκλογές, η συμμετοχή στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου είναι μονόδρομος. Γιατί ως γνωστόν δεν στείνονται εκλογικές κάλπες στο εξωτερικό. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές υπήρξαν κάλπες, στήθηκαν κάλπες, υπήρξαν εκλογικά τμήματα. Στις βουλευτικές εκλογές έγινε το ίδιο. Και αν θέλετε, είναι και σημαντικό, είναι και θετικό να στείνονται εκλογικά τμήματα και να προσέρχονται οι απόδημοι, οι Έλληνες μετανάστες και να ψηφίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Ο δικός μας προβληματισμός είναι ότι η επιστολική ψήφος ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους
σε μία σειρά ζητήματα. Καταρχήν ανοίγει επικίνδυνους δρόμους όσον αφορά τη χειραγώγηση της ψήφου. Είναι άλλο πράγμα να προσέρχομαι εγώ στο παραβάν, σε ένα εκλογικό τμήμα και μπροστά σε μία κάλπη και να αποφασίζω με βάση τη συνείδησή μου, και είναι άλλο πράγμα εγώ να σταυρώνω ένα ψηφοδέλτιο στο σπίτι μου, στο χώρο δουλειάς κτλ. Με όποιες πιέσεις μπορώ να έχω από ένα περιβάλλον. Είτε αυτό λέγεται πολιτικό, είτε λέγεται εργοδοτικό, είτε λέγεται οικογενειακό, γιατί και αυτό υπάρχει. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέσαμε έχει να κάνει με το ότι αντικειμενικά η επιστολική ψήφος καλλιεργεί μια απομάκρυνση, μια παθητικότητα και όχι την ενεργητική συμμετοχή του λαού στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Ψήφος του καναπέ δηλαδή. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Υποβιβάζει την ψήφο δηλαδή στο στέλνω ένα φάκελο, αποστέλνω ένα φάκελο και όχι το συμμετέχω. Και μάλιστα αυτό δεν αφορά μόνο τις εκλογές. Αφορά και μια σειρά άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή στα σωματεία, όπου με βάση τον νόμο Χατζηδάκη προωθούνται οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, η ηλεκτρονική συμμετοχή κτλ. Τρίτον, και αυτό που θέσαμε χθες και στη Βουλή με αφορμή την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα και πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την ταυτοποίηση των εκλογέων. Και ήρθε χθες η κυβέρνηση με τροπολογία, γιατί βρέθηκε προαδιεξόδων και προβλημάτων που εμείς τα είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, και στην ουσία χαλαρώνει τις διαδικασίες και όσον αφορά την ταυτοποίηση, γιατί φανταστείτε τώρα πώς μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός εκλογέα που ζει στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αφρική κτλ. Κτλ. Από έναν ιδιωτικό υπάλληλο courier μιας ταχυδρομικής εταιρείας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χαλαρώνει λοιπόν τη διαδικασία βάζοντας ένα πιν και κυρίως τι άλλο κάνει. Καταργεί τις κυρώσεις απέναντι στις εταιρείες αν δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές. Ουσιαστικά από 10.000 ευρώ που ήταν η κύρωση που προέβλεπε ο αρχικός νόμος της επιστολικής ψήφου, μειώθηκε το πρόστιμο, η ποινική ρήτρα, στα 100 ευρώ. Δηλαδή, στην ουσία, οι ταχυδρομικές εταιρείες αυτές θα είναι ανεύθυνες όσον αφορά το αν τήρησαν, αν έστειλαν το φάκελο σωστά, αν τον παρέλαβαν σωστά και πάει λέγοντας. Αυτό, ξέρετε, οδηγεί κατά τη γνώμη μας σε πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους. Και αυτά τα ζητήματα είναι που ανέδειξε το ΚΚΕ. Άρα η σύσταση που κάνετε εσείς στον κόσμο είναι να μην κάνει χρήση αυτής της... Ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει. Και από τη στιγμή που η επιστολική ψήφος για μια σειρά κατηγορίες ανθρώπων είναι μονόδρομος, εμείς θα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να υπήρχαν άλλες μορφές. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να στηθούν εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό. Θα έπρεπε. Πάντως υπάρχουν και χώρες στο εξωτερικό που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να στηθούν παντού και ένας κόσμος μπορεί να ψηφίσει. Είναι ένα επιχείρημα σοβαρό αυτό. Δεν διαφωνώ. Όμως και εκεί είχαμε καταθέσει προτάσεις πώς θα μπορούσαν να λυθούν. Λέω όμως από τη στιγμή που, επειδή δεν παίρνονται αυτά τα μέτρα, η επιστολική ψήφος για αυτούς τους ανθρώπους είναι μονόδρομος, προφανώς θα κάνουν χρήση και πρέπει να κάνουν χρήση. Εγώ πάντως, αυτής της μορφής. Κύριε Γιώκα, εγώ σημαίνει... συμφωνώ μαζί σας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαι κι εγώ οπαδός της λογικής ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει. Πρέπει να συμμετέχει. Και αυτό μάλιστα, είναι το βασικό. Και μάλιστα η κυβέρνηση έχει δώσει τόσα πας, θα μπορούσε να δώσει ένα πας κάλπι να μετακινηθεί και ο κόσμος δωρεάν στις εκλογές. Να μην πληρώνει ούτε διόδια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θα μπορούσαν να δίνονται άδειες, θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικά μέτρα που είχαμε προτείνει με τροπολογία για την συμμετοχή των εργαζομένων, των εποχιακά εργαζομένων που δουλεύουν στα νησιά και σε άλλες περιοχές μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. Θα υπήρχαν τέτοιοι τρόποι. Όμως η κυβέρνηση δεν τους επέλεξε. Και κατά τη γνώμη μας όχι τυχαία. Γιατί μέσω της επιστολικής ψήφου θέλει να εμπεδώσει και αυτή τη λογική της μη συμμετοχής. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι μονόδρομος η συμμετοχή στις κάλπες μέσω της επιστολικής ψήφου, προφανώς πρέπει ο κόσμος να κάνει χρήση αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να επισημάνουμε τους κινδύνους πολιτικά που υπάρχουν από αυτή την διαδικασία. Και να κλείσουμε, κύριε Γκιώκα, με ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία. Είχαμε και πριν από λίγες μέρες τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Αφορά στον σχολικό εκφοβισμό, τα μέτρα για την αντιμετώπιση του. Έγιναν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ποια είναι η δική σας οπτική για αυτά που ανακοινώθηκαν και ενδεχομένως δικές σας προτάσεις για πράγματα που θα πρέπει να εξεταστούν? Θα γίνει και ένας διάλογος πλέον μετά την παρουσίαση των προτάσεων της κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το όλο πρόβλημα αυτό, ένα σοβαρό πρόβλημα, υπαρτό και οξυμένο, με όρους επικοινωνίας, με όρους εντυπωσιασμού και όχι με, ας το πούμε έτσι, βλέποντας τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν. Και πολλές φορές
προτείνοντας και μέτρα που είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση. Η κυβέρνηση καταρχήν είχε συστήσει μια διακομματική επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια για την εξέταση αυτού του ζητήματος. Αυτή η διακομματική επιτροπή, σας ενημερώνω, δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά. Πώς μπορεί λοιπόν να πείσει η κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα, όταν η δική της επιτροπή, που συστάθηκε με δική της πρωτοβουλία, δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά? Δεύτερον, τα μέτρα που είδαμε είναι στη λογική, μια τιμωρητική λογική, σε αντιδραστική κατεύθυνση, φτάνοντας στο σημείο ακόμη και την κατάληψη ενός σχολείου που μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο ενός αγώνα, μιας διαμαρτυρίας, μιας σχολικής διαμαρτυρίας, να τη χαρακτηρίζει σχολικό εκφοβισμό, αν είναι δυνατόν. Ακούσαμε χτες, βγάλαμε μάλιστα και ανακοίνωση ως κόμμα, που πρέπει, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, ακούσαμε τον Υφυπουργό Υγείας της κυβέρνησης, ο οποίος λίγο ως πολύ είπε ότι η επιθετικότητα ενός παιδιού είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά γονιδιακό, είναι αποτέλεσμα, ας το πούμε έτσι, κληρονομικότητας, ή έχει να κάνει με το αν οι γονείς τους ήταν επιθετικοί ήδη κτλ. Αυτά είναι απαράδεκτες απόψεις, αντιεπιστημονικές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με το πραγματικό πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν μια σειρά μέτρα, οι ψυχολόγοι στα σχολεία. Πόσοι ψυχολόγοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία? Κοινωνική λειτουργή, που να μπορούν να εντοπίζουν και να παίρνουν μέτρα για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αυτό είναι αυτή η πλατφόρμα, ας πούμε, δεν είναι κάτι θετικό? Είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όμως το πιο βασικό είναι ότι η ενδυνάμωση, η ενίσχυση της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης στους μαθητές, στη νεολαία κτλ. Μπορεί να αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει και τέτοια φαινόμενα. Γιατί μάγκας, αν θέλετε, δεν είναι αυτός ο οποίος επιτίθεται στον αδύναμο. Μάγκας είναι αυτός που υπερασπίζεται τον αδύναμο, αυτός που παλεύει για το δίκιο του, και νομίζουμε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις άπιες αξίες μιας κοινωνίας που αποθεώνει τον ανταγωνισμό, αποθεώνει τον ατομισμό, αποθεώνει το θάνατό σου η ζωή μου. Άρα είναι ένα συνολικότερο ζήτημα και άμεσων μέτρων προστασίας που θα πρέπει να υπάρχουν σε σχολεία, με ενίσχυση της παρουσίας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αλλά είναι και ένα αξιακό ζήτημα συνολικότερο για το ποιες σάπιες αξίες προωθεί η σημερινή κοινωνία και ποιες θα έπρεπε να υπάρχουν πραγματικά. Η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, που μπορούν να αποτελούν ασπίδα προστασίας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Κύριε Γιώκα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι την Κυριακή θα γίνει παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών του κόμματος από τον κύριο Κουτσούμπα. Θα γίνει στον Περισσό, υπάρχει κάποια εκδήλωση? Όχι, θα γίνει στο Κάραβελ στις 11.30 την Κυριακή. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.